Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μία εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση πάμε στο βίντεο. Όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα έχουμε βλογκάρα. Σήμερα, παιδιά, είναι επίσημα και η πρώτη μέρα που προσπαθώ έτσι να κάνω μια πιο υγιεινή διατροφή. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες έκατσα, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Σας έδειξα στο προηγούμενο vlog εντωμεταξύ υγιεινά πράγματα που πήρα, οπότε προσπάθησα να βγάλω ένα πρόγραμμα. Εν τέλει, αποφάσισα ότι θα πάω σε μια διατροφολόγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να παρακολουθώ την πρόοδο. Δηλαδή θέλω να κάνω λιπομετρήσεις, θέλω να κάνω μετρήσεις, θέλω να κάνω διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Οπότε θα πάω μέσα στη βδομάδα, ίσως είναι και το επόμενο vlog, θα δείξει. Σήμερα που σας γυρνάω το βίντεο είναι Τρίτη, βρέχει έξω, γίνεται ο κακός χαμός. Χιόνια δυστυχώς δεν έχουμε δει εμείς εδώ πέρα, στο Λαγονίσι. Έχει έτσι ρίξει μερικές φορές λίγο, αλλά μην φανταστείτε, δεν το στρώνει. Μεθαύριο λοιπόν θα πάω διατροφολόγο, θα σας κάνω βίντεο εκείνη την ημέρα εννοείται, να σας πω έτσι τι είπαμε, να σας πω τα αποτελέσματα από τη λιπομέτρηση και όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και επίσημα τα διατροφοβλόγς. Το σημερινό δεν είναι διατροφοβλόγ, θα προσπαθήσω έτσι λίγο μόνη μου να κάνω μια διατροφούλα. Θέλω επίσης σήμερα να κάνουμε μια τακτοποίηση στα ντουλάπια της κουζίνας. Δεν έχω ιδέα αν θα τα προλάβω, θα δούμε. Γιατί μετά το τελευταίο σούπερ μάρκετ πήρα τα πράγματα και τα έβαλα όπως να είναι, όπου να είναι. Και τρελαίνομαι, δεν μπορώ να τα βλέπω. Οπότε αυτό θα το κάνουμε σήμερα μάλλον. Τώρα η ώρα έχει πάει 11.30, οπότε πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε πρωινούλι και πάμε να σας δείξω τι έχω για σήμερα. Αγαπημένο γάλα φουντουκιού λοιπόν, το οποίο έχω να το πιω πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, και αγαπημένα δημητριακά, τα είδατε στο τελευταίο supermarket haul. Σήμερα λοιπόν θα φάμε. Έτοιμα λοιπόν εδώ πέρα βλέπετε τα cornflakes μέσα στο αγαπημένο μου μπολάκι. Δεν θέλω να τα αφήνω να μουλιάζουν πολύ εντωμεταξύ, δεν μου αρέσουν καθόλου, θέλω να τα τρώω τραγανούλια. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Τι έχανα τόσο καιρό. Τρώω λοιπόν το πρωινάκι μου. Στο μεταξύ θέλω να ξεκινήσω να κάνω και μοντάζ για ένα βίντεο που τώρα που θα ανέβει σήμερα. Οπότε σας αφήνω για λίγη ώρα. Όταν φάω το κολατσιό μου, το πρόγευμά μου, εννοείται ότι θα σας δείξω τι θα φάω. Και τα λέμε αργότερα. Να με λοιπόν αρκετές ώρες αργότερα. Παιδιά, έπηξα στο μοντάζ. Ούτε πρόγευμα δεν έφαγα για να καταλάβετε. Ήθελα να φάω μία μπάρα δημητριακών, δεν την έφαγα, τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το μεσημεριανό μας. Για σήμερα λοιπόν έχω εδώ πέρα νοπό κοτόπουλο φιλέτο μπούτι, οπότε πάμε να το φτιάξουμε στην γκριλιέρα. Έχω βάλει λοιπόν χοντρό αλάτι, τριμμένα πιπέρια, μείγμα για ψυχταριά, το αγαπημένο μου, και έχω βάλει και λίγο κάρι. Τα αφήνω λοιπόν να ψηθούν, θα τα γυρνάω και τακτικά και όταν είναι έτοιμα επανέρχομαι. Όπως βλέπετε λοιπόν το τραπέζι μας είναι στρωμένο. Εδώ βλέπετε τα κοτοπουλάκια, πρέπει να έχουν γίνει τέλεια. Εδώ πέρα βλέπετε και μία σος γιαουρτιού, στην οποία έχω βάλει λίγη, πολύ λίγη μαγιονέζα και λεμονάκι. Εδώ πέρα έχω μία σαλάτα του Κέσαρα από χθες, αυτή μας έχει μείνει. Αυτή να σας πω ήταν από Pizza Fan. Ψωμάκι εδώ πέρα. Οπότε καλή μας όρεξη παιδιά μου και τα λέμε αργότερα. Γεια σας, γεια σας. Η επόμενη μέρα τελικά, παιδιά, χθες δεν σας έδειξα τίποτα άλλο γιατί δεν πολύ ένιωθα καλά και λέω δεν θα το συνεχίσω σήμερα το vlog, το συνεχίζω αύριο. Εν τέλει, παιδιά μου, ξύπνησα χάλια, άρρωστη. Ο λαιμός με πεθαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα είναι μεσημέρι βέβαια, ακούτε εδώ πέρα και τον απορροφητήρα, μαγειρεύω. Λοιπόν, ξύπνησα πολύ χάλια, η μύτη επίσης χάλια, δεν είναι μόνο ο λαιμός, αλλά ο λαιμός είναι το κύριο πρόβλημα, τέλος πάντων. Πήγα το μεταξύ και μέχρι το φαρμακείο να προμηθευτώ να πάρω φάρμακα. Μου βγάλε και μια βλάβη το αυτοκίνητο, το πήγα και στο συνεργείο. Η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Τέλος πάντων, τώρα λοιπόν έχω έρθει εδώ πέρα να μαγειρέψω. Δεν πτωούμαστε παρόλα αυτά. Το vlog θα γίνει, ο κόσμος να χαλάσει. Γιατί θέλω να κάνουμε και την τακτοποίηση στα ντουλάπια που λέγαμε, τουλάχιστον στα βασικά ντουλάπια. Δεν θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε το φαγάκι μας, να στρώσουμε τραπέζι, να φάμε. Και μετά συνεχίζει το βλογκάκι όπως είπαμε.
Σε πρώτη φάση λοιπόν έχω βάλει εδώ πέρα μερικά καλαμάκια για τον Κώστα, καλαμάκια χοιρινά, οπότε τα αφήνουμε να ψηθούν. Έχω βάλει αλάτι, τριμμένα πιπέρια τα ανάμεικτα, τα ξέρετε τα πολύχρωμα, και έχω βάλει και μείγμα για ψυχταριά, το κλασικό αγαπημένο. Και πάμε τώρα εδώ πέρα να φτιάξουμε ένα τζατζικάκι με τον κλασικό τρόπο. Εδώ λοιπόν βλέπετε το τραπέζι μας έτοιμο, στρωμένο. Τα καλαμάκια έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Οι πιτούλες, το τζατζικάκι. Και έχω κάνει εδώ πέρα και δύο μπιφτεκάκια γαλοπούλας για μένα. Οπότε καλή μας όρεξη και τα λέμε αργότερα. Να με παιδιά μου, 4 με 5 μέρες αργότερα. Παιδιά, αυτό το κρύωμα με ισοπαίδωσε. Το καταλάβατε κιόλας, γιατί χάθηκα από το YouTube, εξαφανίστηκα. Δεν ανέβαζα τίποτα. Βέβαια, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram γνωρίζετε τι παίζει. Σας έκανα κάθε μέρα story και σας τα έλεγα. Παιδιά, ήταν το χειρότερο κρύωμα που έχω περάσει φέτος. Και μην σας πω και σε όλη μου τη ζωή. Σίγουρα παίζει ρόλο το ανοσοποιητικό σύστημα. Λόγω των βιολογικών παραγόντων είναι στα τάρταρα. Και έζησα ένα δράμα. Η μύτη ήταν χάλια, ο λαιμός με πέθαινε, έβηχα σαν το γαϊδούρι. Είχα χάσει τη γεύση μου εντελώς. Τώρα έχει επιστρέψει στο 50%. Δεν είναι κορονοϊός, έχω κάνει 2 self-test. Δεν είναι επίσης ούτε γρήπη τύπου α ή β. Είναι κάποια κλασική ίωση. Να σας πω ότι φέτος επίσης έχω κάνει και ρεκόρ αρρώστιας, να το πω έτσι. Δεν έχω ξαναρρωστήσει καμία άλλη χρονιά 3 φορές και να μου κρατήσει και τόσο. Εγώ πάντα αρρώστηνα μία φορά στα 2 χρόνια και αυτό ήταν για 2 μερούλες. 3 το πολύ και ήταν, ήμουν βαριά άρρωστη δηλαδή. Ναι, τώρα μου κρατάει εβδομαδούλα και. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία ίωση για φέτος. Θα προσέχω ακόμα περισσότερο από εδώ και πέρα. Εννοείται αυτό. Εξαφανίστηκα που λέτε τόσο καιρό, τόσες μέρες. Μου λείψατε, σας έλειψα. Ανέβηκε παρόλα αυτά βίντεο στο YouTube την Κυριακή. Σήμερα που σας το γυρνώ είναι Δευτέρα και αυτό το βίντεο το σχέδιο είναι να ανέβει Τρίτη. Δηλαδή τώρα με το που κλείσουμε αυτό το βίντεο, πιο μετά όμως, έχουμε ακόμα πραγματάκια να κάνουμε. Όταν κλείσει αυτό το βίντεο πρέπει να κάνω μοντάζ για να τα ανεβάσω για αύριο. Ελπίζω να τα καταφέρω πραγματικά. Να σας κάνω λοιπόν και ένα update. Όπως ξέρετε θέλω να ξεκινήσω διατροφή. Διατροφή έχω ξεκινήσει μόνη μου. Ήδη κάποιες μέρες τώρα τρέφουμε πολύ καλύτερα. Έχω και τα φρουτάκια μου και για δεκατιανό αλλά και για απόγευμα. Τρώω έτσι φρουτάκια, κάνω χυμούς, τέτοια πράγματα. Επίσης τρώω σαλάτες, τρώω πάρα πολύ ωραία γεύματα γενικά. Δεν έχω φάει καμία σοκολάτα τόσες μέρες. Τη διατροφή νομίζω την κάνω 4 ή 5 μέρες. Όσες μέρες ήμουνα και τάβλα στο κρεβάτι ουσιαστικά. Λοιπόν, δεν έχω φάει σοκολάτα, μπράβο μου. Δεν έχω φάει τα ξηροκάρπια αυτά τα περίεργα, μπράβο μου. Αλλά το σχέδιο είναι πάρα πολύ άμεσα, τρομακτικά άμεσα δηλαδή, να πάω και σε διατροφολόγο. Θέλω να κάνω μια λιπομέτρηση, να δω πού βρίσκομαι. Να μου δώσω και κάποια διατροφή έτσι και θα δούμε πώς θα πάει, δεν ξέρω. Χαλαρά πράγματα εννοείται, δεν είναι ότι θέλω να χάσω πάρα πολλά κιλά. Είμαι γύρω στα 62 κιλά, κάπου εκεί περίπου. Θέλω να χάσω, θέλω να πάω 55, αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Αλλά κυρίως θέλω να τρέφομαι υγιεινά και να χάσω λίπος, γιατί πρέπει να έχω αρκετούτσικο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε όταν κάνω λιπομέτρηση. Τώρα δεν έχω ιδέα τι μου γίνεται. Σιγά σιγά λοιπόν θα έρθουν διατροφο vlogs, γιατί εντάξει αυτές τις μέρες που ήμουν χάλια δεν γύρισα τίποτα, γι' αυτό και δεν συνέχισα αυτό το vlog. Αλλά σκοπεύω να σας κάνω αρκετά τέτοια vlogάκια, να είναι δηλαδή vlog διατροφής κατά κύριο λόγο και τα υπόλοιπα τέλος πάντων ό,τι κάνω μέσα στη μέρα εννοείται. Θα σας πω και για τη διατροφολόγο όταν πάω, θα σας τα πω όλα. Τώρα έχουμε μία εκκρεμότητα, είναι κάτι που με βασανίζει μέρες τώρα, από τότε που το είχα αποφασίσει ότι θέλω να το κάνω. Θέλω να φτιάξω κάποια ντουλάπια, όχι όλα, γιατί το σχέδιο αρχικά ήταν να φτιάξω όλα τα ντουλάπια της κουζίνας, αλλά εφόσον δεν μπορώ να τα κάνω τώρα όλα για κανένα λόγο όπως είμαι, με ακούτε κιόλας, πρέπει να ακούγομαι ότι είμαι μπουκωμένη. Λοιπόν, θα φτιάξουμε 4 ραφάκια τα βασικότερα στην τροφοθήκη. Αυτά θέλω να κάνω για αρχή, γιατί μετά το τελευταίο σούπερ μάρκετ, στο τελευταίο βίντεο το είδατε τι πήρα, και βασικά μετά και το προτελευταίο σούπερ μάρκετ, το Βαρβάτο που είχαμε κάνει, εκείνο με τα πόσο ήταν, 250 ευρώ, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, σας τα βάζω από κάτω, έχω και ένα Alzheimer, τα έχω ξεχάσει όλα. Κάτω στο κουτί της περιγραφής σας βάζω και το τελευταίο βίντεο και το άλλο του σούπερ μάρκετ haul το μεγάλο. Αυτά τα δύο σούπερ μάρκετ, παιδιά, δεν τα τακτοποίησα ποτέ ωραία. Τα έβαλα όλα χύμα, τελείωσα ντουλάπια. Οπότε πάμε σιγά σιγά να σας δείξω το πριν. Να το φτιάξουμε, να δούμε το μετά, να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μας, γιατί είναι ανακατεμένα.
και φύγαμε. Έρχομαστε λοιπόν εδώ πέρα στην τροφοθήκη, στην οποία όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Αυτά τα 4 ραφάκια μας νοιάζουν, τα υπόλοιπα άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε και πώς το έχουμε, στο περίπου, και να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πάνω αριστερά. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το ραφάκι. Δεν είναι το πάνω-πάνω, πιο πάνω έχει και τα χαρτιά και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ παίρνω όλα τα απορρυπαντικά. Αυτό το ράφι είναι σουλουπωμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά θέλω να το οργανώσω ξανά λίγο καλύτερα. Γιατί άμα δείτε εδώ πέρα, έχω λίγο μπερδεμένες κατηγορίες. Ερχόμαστε ακριβώς από κάτω, που είναι εδώ πέρα ανθυγινά κανονικά. Είναι πατατάκια. Καλά, τώρα δεν έχουμε, τα τελειώσαμε. Δηλαδή, ο Κώστας τα τελείωσε. Εγώ δεν τρώω, σας το έχω πει εδώ και καιρό. Και εδώ παίρνω σοκολατίτσες. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να είναι η κατηγορία snacks, υγιεινά και ανθυγιεινά. Πάμε τώρα εδώ πέρα δεξιά. Εδώ πάνω έχουμε τρόφιμα, ψωμιά, τέτοια πράγματα και κάποιους κλειστούς καφέδες. Και ακριβώς από κάτω έχουμε έτσι διάφορα ζυμαρικά, διάφορα ρύζια, όσπρια κτλ. Και έχουμε και κάτι άλλα άκυρα, θα τα φτιάξουμε τώρα σιγά σιγά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το εύκολο ράφι, αυτό εδώ πέρα που δεν θέλει πολλά πολλά. Ξεκινάμε από εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε λοιπόν, το ραφάκι αυτό το έχω αδειάσει και εδώ πάνω μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του ντουλαπιού. Είναι ο παράδεισός μου, είναι το στόκ μου. Εδώ ό,τι βλέπετε είναι όλα καινούρια, δεν είναι τίποτα ανοιγμένο. Εδώ πέρα έχω βάλει ό,τι είναι για πλυντήριο πιάτων. Όλα εδώ πέρα είναι απορρυπαντικά διάφορα, κρεμοσάπουνο, μέρι, το βλέπετε διάφορα. Εδώ πέρα έχουμε μπατονέδες, αποσμητικά. Στο μπάνιο έχω κι άλλα εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχω δοντόκρεμες, έχω σαπουνάκια για τα χέρια. Και εδώ πέρα αφρόλουτρα, σαμπουάν, μάσκες και τέτοια πράγματα. Και από εδώ πέρα έχουμε τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, έχω εδώ πέρα αρωματικά για ντουλάπες, φαγοκυψέλ, σκούπα, πανάκια εδώ πέρα ανταλλακτικά για Swiffer, αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια, διάφορα εδώ πέρα πανάκια με μικροίνες, σφουγγάρια, σφουγγαρίστρες, βετεξάκια και γαντάκια. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά να τα βάλουμε μέσα σε εκείνο το ντουλάπι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε τι έχω βάλει στην από εδώ πλευρά. Ουσιαστικά έχω βάλει όλα τα βετεξάκια, σφουγγάρια, πανάκια, παγοκυψέλες, σκούπες, σφουγγαρίστρες, ανταλλακτικά γάντια και τέτοια. Στη συνέχεια έχω βάλει ό,τι έχει να κάνει με ρούχα, βλέπετε πως τα έβαλα, έτσι το ένα πίσω από το άλλο. Αμέσως μετά έχω βάλει όλα τα καθαριστικά στη σειρά. Εδώ πέρα δεξιά και από πίσω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχω βάλει όλα τα σαμπουάν, αφρόλουτρα, μάσκες, κρέμες κλπ. Τα υπόλοιπα λοιπόν τα βλέπετε, τα έβαλα από μπροστά. Και έτσι το ράφι μας, παιδιά, είναι πανέτοιμο και φουλ οργανωμένο. Ξέρω ακριβώς που έχει τι, τα φτάνω μια χαρά. Είμαστε τέλεια. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ράφι που έχει όλα τα snacks και θα του βάλουμε και άλλα από τα δίπλα ράφια. Και δείτε και τι έχω κρατήσει. Το θυμάστε? Έχετε δει εκείνο το βίντεο με την Ιωάννα που φάγαμε αυτά τα φανταστικά snacks? Φάγαμε και τι δεν φάγαμε, παιδιά. Μέχρι και πλυντήριο πιάτων ένα πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Μόνο εμετούλη δεν φάγαμε. Αυτό μας ξέφυγε, δεν το κάναμε επίτηδες. Το παρατηρήσατε πάρα πολύ. Καμιά μέρα που θα έρθει ο Άννα από εδώ πέρα, θα της πω να το φάμε κι αυτό. Έτσι να σας φύγει και απορία, ρε παιδί μου. Τι γεύση έχει, θα σας το περιγράψουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν ξέρω γιατί το έχω κρατήσει. Μάλλον για να το τρατάρω σε κανέναν συμπαθητικό. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τέλος πάντων, το κρατάω ακόμα λίγο και βλέπουμε. Να το λοιπόν αυτό το ραφάκι. Το έχω φτιάξει τέλεια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα μπάρες δημητριακών. Όλες αυτές τις έχουμε μπροστά. Εδώ πέρα θα μπαίνουν τα πατατάκια. Στη συνέχεια, βασικά, όταν ξαναπάρω και άλλα για τον Κώστα, θα φέρω αυτό το καλαθάκι εδώ πέρα μπροστά. Και θα βάλω τα πατατάκια όλα να τα στιβάξω έτσι από πίσω. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το καλαθάκι είναι του Κώστα, γεμάτο σοκολατίτσες. Και για καλεσμένους και για τέτοια, τέλος πάντων. Αν με πιάσει και εμένα καμιά λιγούρα, εννοείται μπορώ να φάω. Δεν είναι ότι τα άκοψα για πάντα. Εδώ πέρα είναι αλμυρά snacks. Τελείως ανθύγινα όμως. Λοιπόν, πήγαινα και έπαιρνα αυτά εδώ πέρα τα φιστίκια, τα peanuts, τα οποία είναι μέσα στα λιπαρά. Και έπαιρνα και αυτά εδώ πέρα, τις χουανίτες, τα οποία επίσης είναι τέρμα λιπαρά. Εδώ πέρα έχω και κάτι popcorn. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι. Για κανένα ποτάκι, ας πούμε. Και εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου πλέον καλαθάκι. Έχει ριζογκοφρέτες σε διάφορες γεύσεις και αλμυρές και γλυκές. Έχει κρακεράκια, έχει τέτοια πραγματάκια. Οπότε το ραφάκι με τα snacks, τις λιχουδίτσες και όλα αυτά είναι πανέτοιμο. Συνεχίζουμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ραφάκι, στο οποίο θέλω να έχω ό,τι έχει να κάνει με ψωμί, με τορτίγες, με καφέδες, με φρυγανιές. Και επίσης υλικά για γλυκά, γενικότερα, οτιδήποτε γλυκό είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να το οργανώσουμε καλύτερα. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα στα δεξιά και έχουμε βάλει ό,τι έχει να κάνει με γλυκό. Εδώ πέρα έχω γιώτης λουκουμάδες, γιώτης κρέπες, δεν τα έχω κάνει ποτέ, θα τα κάνουμε κάποτε. Εδώ έχουμε πάλι γιώτης φρουιζελέ.
Εδώ πέρα έχω μπισκοτάκια από Βιολάντα και δείτε τι κατάφερα να βρω, εντάξει, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ το βρήκα αυτό. Βρήκα αυτά τα digestive Βιολάντα, τα οποία είναι με cheesecake, τα οποία θέλω να σας τα κάνω μια συνταγούλα. Θα τη φάω κι εγώ εννοείται αυτή τη συνταγή, εννοείται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια νουκρέμα, εδώ πέρα έχουμε σταφίδες, οπότε πάει η πρώτη πλευρά ή από εδώ. Πάμε τώρα εδώ πέρα αριστερά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει όλες τις τορτίγες, ψωμιά του toast, ψωμί κανονικό και εδώ πέρα είναι μερικά κρουτών, τα αφήνουμε και αυτά εδώ. Πάμε τώρα εδώ πέρα στο κέντρο, βλέπετε από πίσω, βλέπετε και μπροστά. Είναι κάψουλες του καφέ της Dolce Gusto. Δίπλα έχω βάλει και τις υπόλοιπες κάψουλες από την Εσπρέσο. Έβαλα εδώ πέρα και τα δημητριακά, εδώ πέρα έχω βάλει τις φρυγανίτσες μου. Νυφάδες βρώμης εδώ πάνω. Και μου μένουν και αυτά εδώ πέρα τα παξιμαδάκια χαρουπιού, τα οποία θα μπουν και αυτά εδώ πέρα. Και αυτό το ραφάκι, παιδιά, είναι επίσης πανέτοιμο. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε σιγά σιγά. Μας έχει μείνει αυτό το ραφάκι. Ουσιαστικά πάνω κάτω τακτοποιημένο είναι, απλά θα το φτιάξω λίγο καλύτερα. Και ειδού λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε σε αυτό εδώ πέρα το καλαθάκι όλα τα ζυμαρικά. Σε αυτό εδώ πέρα έχουμε όσπρια, ρύζια και κονσέρβες. Εδώ πέρα έχουμε ξύδια, μουστάρδες, μαγιονέζες κλπ. Και εδώ πέρα βλέπετε έχουμε κόκκινες σάλτσες, έχουμε σούπες, έχουμε τέτοια πράγματα. Τα ραφάκια μας λοιπόν είναι πανέτοιμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ έτσι, παιδιά. Ελπίζω να καταφέρω να το διατηρήσω. Και κάπου εδώ λοιπόν λέω να κλείσει το σημερινό βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο για σήμερα. Και βιάζομαι άλλωστε, πρέπει να κάνω μοντάζ αυτό το βίντεο ώστε να ανέβει αύριο. Αν σας άρεσε τώρα το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με επίσης και στο Instagram, γιατί εκεί σας ενημερώνω για τα πάντα. Εκεί γενικότερα τα λέμε, δηλαδή σας ενημερώνω και για τις αρρώστιες μου, σας ενημερώνω και για τα πάντα όλα. Παρένθεση, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα μου ξανακάνει ψωγυρίσματα το κρύωμα, γιατί όλα έτσι με πήγαινε. Και ότι από εδώ και πέρα θα είμαι καλύτερα, κάθε μέρα και καλύτερα. Να συνεχίσουμε κανονικά τα βιντεάκια μας και αν καταφέρω να σας κάνω και μερικά έξτρα να κερδίσουμε έτσι το χαμένο χρόνο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού τώρα στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!